Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Σήμερα θα μιλήσουμε για business styling. Και πώς θα κάνουμε τα meeting μας, πώς θα κάνουμε τις συνεντεύξεις μας, τι είναι καλό να προσέχουμε. Γεια σου, Μινάκη. Καλημέρα. Γεια σου, Αλιονκά. Γεια σου, Εύα. Καλημέρα. Παιδιά, πείτε μου ότι με ακούτε και ότι με βλέπετε καλά και στο Facebook αντίστοιχα. Καλό μήνα, γλυκιά μου. Τα τεχνικά μας τα είχαμε και σήμερα. Δεν παίζει, να μην τα έχουμε. Λοιπόν, καλημέρα, Μινάκι μου, γλυκό. Ωραία, τέλεια. Παιδιά, πείτε μου ότι με ακούτε και ότι με βλέπετε και στο Facebook καλά. Πριν ξεκινήσω να σας λέω τα της ημέρας. Τι φοράμε και τι δεν φοράμε και τι είναι καλό. Γεια σου, Δήμητρα, καλημέρα. Καλό μήνα και σε σένα, Γιάννα μου. Καλημέρα. Παιδιά, που σας δυσκολεύει το business styling και το τι να φορέσετε και το τι να μην φορέσετε στη δουλειά. Καλημέρα, Λαμπρίνα μου. Όλα τέλεια. Σας δυσκολεύει το τι να βάλετε κάθε μέρα στη δουλειά και κυρίως το πώς να είστε, θα έλεγε κανείς, σωστά τοποθετημένος μέσα σε ένα περιβάλλον εργασιακό. Καλημέρα, Μάρτζη. Καλημέρα, Γιάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σούπερ, σούπερ. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες... Όχι, γιατί έχουμε σένα, Λίμινα. Ειδικά εσύ, Μινάκη, σε αποκλειστικότητα. Γεια σου, Μαριλενάκη μου. Καλημέρα. Καλημέρα στον Πόλο. Λοιπόν, κάτσε να σας δω εδώ, παιδιά. Καλημέρα, Φωτεινή μου. Γεια σου, Δήμητρα, Ελένη. Καλό μήνα, κορίτσια. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στη Μαρία στο Τιτάλε Στούντιο στην Κύπρο, την αγαπημένη. Γεια σου, Βάντα. Λοιπόν, υπέροχη Βάντα, παιδιά. Σάντος, όσοι δεν την ακολουθείτε, να την ακολουθήσετε. Πρέπει. Καλημέρα, Κέλλη. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Έχουμε στο business styling κάποιες ιδιαιτερότητες που καλό είναι να προσέχουμε και τώρα ειδικά που περνάμε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο όπου πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει από το σπίτι και αυτό δεν πολύ βοηθάει. Έχω με το φίλο μου τον Παρλιάρη που κάθε φορά μου λέει ότι εγώ δουλεύω από πάνω με το t-shirt και από κάτω οριακά με το εσώρουχο και την παντόφλα. Έτσι πρέπει. Εγώ λέω όχι. Εντάξει, ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και ό,τι τον κάνει να νιώθει καλύτερα. Αλλά καλημέρα, γλυκιά μου. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που δουλεύουν για μας χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε ή επηρεάζουν την ψυχολογία μας και την απόδοσή μας με έναν υπόγειο τρόπο που πάρα πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε. Καλημέρα, Γέλα, καλημέρα. Και το εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι αντιλαμβάνονται και οι άλλοι πράγματα για εμάς μέσα από την εικόνα μας. Είτε το παραδεχόμαστε, είτε όχι. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε όχι. Είτε κάνουμε κάτι γι' αυτό, είτε όχι. Αν κάνουμε όμως κάτι γι' αυτό, μπορούμε να μεταφέρουμε τα μηνύματα που εμείς θέλουμε κάθε φορά. Πόσο μάλλον λοιπόν στην επαγγελματική μας ζωή. Είτε αυτή είναι... Καλημέρα, Σουσουράδα μου. Καλημέρα, γλυκιά μου. Στην επαγγελματική μας ζωή, λοιπόν, επικοινωνούμε μέσα από την εικόνα μας, όπως και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, έτσι. Είναι όμως σημαντικό εκεί ένα τσικ παραπάνω, γιατί μπορεί να μας μειώσει τη διαδρομή όταν θέλουμε να πετύχουμε κάτι, έτσι. Και καλημέρα, Γελένα μου. Καλημέρα, γλυκιά μου. Να μας μειώσει τη διαδρομή, να κάνουμε κάτι, να καταφέρουμε κάτι πολύ πιο σύντομα από ό,τι πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε, χρησιμοποιώντας την εικόνα μας, έτσι, γιατί μεταφέρουμε μηνύματα, όπως έχουμε πει. Οπότε, γιατί να μην το κάνουμε. Και το άλλο εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι μας βοηθάει πάρα πολύ στο να διατηρήσουμε μια πολύ καλή ψυχολογία αυτή τη στιγμή που τα πράγματα είναι λίγο ιδιαίτερα, challenging θα τα έλεγα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανακατάταξη σε πολλά
Σε πολλούς κλάδους, σε κάθε περίπτωση. Όλα έχουν αρχίσει να γίνονται με ένα διαφορετικό τρόπο. Ακόμα και σε δουλειές οι οποίες θα θεωρούνταν πιο σταθερές, οι οποίες δεν κλονίζονται από τον COVID σε αυτή τη φάση. Αλλάζουν οι τρόποι, αλλάζει η καθημερινότητα σε κάθε περίπτωση. Πάρα πολλοί κόσμοι δουλεύουν πια από το σπίτι και αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι οι περισσότεροι από εμάς πιστεύαμε ότι θα είναι, έτσι. Γεια σου Μέρη μου, καλημέρα στην Αθήνα, παιδιά, Μέρη καλή μου επίσης, Θεά. Καλημέρα. Και στην Ταντέλια, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, καλημέρα Μαρίνα και σε σένα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είναι λοιπόν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι νομίζαμε να δουλεύουμε από το σπίτι, διότι ξαφνικά εκεί που το περιβάλλον του σπιτιού ήταν το περιβάλλον της χαλάρωσης, της ξεκούρασης, κάτι άλλο σίγουρα, ξαφνικά έχει γίνει και επαγγελματικό περιβάλλον, έτσι. Και είναι εκείνο που νομίζεις ότι δουλεύεις και μετά ξαφνικά χάνεσαι γιατί έχεις πιαστεί με μια δουλειά του σπιτιού κτλ. Κτλ. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το ντύσιμο σε αυτό, δεν μπορούσα, το φανταζόμουν, σας το έλεγα, αλλά όταν το βίωσα και εγώ η ίδια, έτσι, κατάλαβα πραγματικά πόσο σημαντικό είναι. Λοιπόν, και λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα ακούσετε τι έχω κάνει, τι έκανα εγώ προκειμένου να βοηθήσω τον εαυτό μου να είναι λίγο πιο παραγωγικό στις ώρες που θεωρητικά θα πρέπει να δουλεύω. Γιατί τι κάνουμε, σε πόσους έχει συμβεί για όσους από εσάς δουλεύετε από το σπίτι, να κάνετε το ένα Zoom call μετά το άλλο, το ένα meeting video call μετά το άλλο, ενδιάμεσα να φτιάχνετε και ένα φαγητό, να πετάτε και ένα πλυντήριο ή οτιδήποτε και να είστε μισοντημένες και τελικά να είστε μπροστά στον υπολογιστή και να δουλεύετε και οι άντρες φυσικά αντίστοιχα, έτσι, 15 ώρες και να μην τελειώνει ποτέ και να έχει φτάσει 10 η ώρα το βράδυ και να λέτε δεν είναι δυνατόν να μην έχω τελειώσει ακόμη αυτό που έπρεπε να έχω τελειώσει σήμερα και να σας πιάνει έτσι ένα άγχος και μια κατάσταση. Πείτε μου, αν υπάρχει κάποιος από εσάς που του συμβαίνει αυτό το πράγμα σε όλο αυτό το διάστημα της καραντίνας που μπες βγες στο σπίτι και όλο αυτό το πράγμα. Γιατί εμένα μου έχει συμβεί πάρα πολλές μέρες, πρέπει να σας πω. Πάρα πολλές. Και σε αυτή την περίπτωση, πώς έβαλα το business styling να δουλέψει προς τη δική μου κατεύθυνση και προς το δικό μου όφελος. Λοιπόν, αποφάσισα ότι είτε είμαι στο σπίτι είτε είμαι κάπου αλλού, ότι τις ώρες της δουλειάς θα είμαι ντυμένη και βαμμένη σαν να είμαι κανονικά στη δουλειά, στο μαγαζί, στο γραφείο, οπουδήποτε κι αν ήμουν. Ντυμένη, βαμμένη, σινιαρισμένη, πενταγώβα, τα πάντα όλα. Θέλετε τη γόβα, βάλτε κάτι λίγο πιο light, ένα πιο άνετο παπούτσι που να μπορεί να είναι στο σπίτι, ας πούμε, φορεμένο. Ένα sneaker, ένα loafer, κάτι άλλο. Λοιπόν, όσες ώρες λοιπόν έπρεπε να είμαι στο γραφείο, ήμουν ντυμένη σαν να είμαι στο γραφείο. Άντε το κρατούσα και μια ώρα ακόμα, μήπως είχε μείνει και καμιά εκκρεμότητα, άντε και εκεί, λίγο παραπάνω. Με το που τελείωνε η ώρα γραφείου, θα έλεγε κανείς, ξεντυνόμουν και έβαζα ρούχα σπιτιού. Λοιπόν, κατευθείαν ο εγκέφαλος κλειδώνει και λέει, τώρα έχω βάλει το ρόλο της δουλειάς, τώρα έχω βάλει το ρόλο του σπιτιού. Λοιπόν, απευθείας λειτουργούμε διαφορετικά. Βλέπουμε τον εαυτό μας διαφορετικά στον καθρέφτη, δηλαδή δεν μπορεί να μου λέτε ότι νιώθετε το ίδιο αν είστε ντυμένοι, φτιαγμένοι, άντρες ξυρισμένοι και χτενισμένοι, γυναίκες χτενισμένες και βαμμένες και όλα στην τρίχα σε σχέση με το να είστε με ένα κλάμα στο κεφάλι και ένα φούτερ φορεμένο. Δεν νιώθουμε παιδιά το ίδιο. Δεν νιώθουμε. Καλημέρα Σάρλο, καλημέρα φιλιά. Φιλιά στη Ρόδο. Δεν νιώθουμε το ίδιο. Αλλάζει κατευθείαν η δική μας η ψυχολογία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν έχουμε καμία ανασφάλεια για το τι θα χρειαστεί μέσα στην ημέρα μας. Δηλαδή, βγαίνει ένα έκτακτο βίντεο call. Είμαστε έτοιμοι να είμαστε εκεί όπως ακριβώς θα ήταν αν ήμασταν στο γραφείο, έτσι. Έχουμε τη σωστή εικόνα για να μιλήσουμε με τον οποιονδήποτε και να εκφραστούμε έτσι όπως πρέπει. Τρίτον, είτε πρέπει να μιλήσουμε με ανθρώπους προκειμένου να κλείσουμε συνεργασίες, είτε πρέπει να μιλήσουμε με ανώτερούς μας στο εργασιακό μας περιβάλλον και θέλουμε να επιβάλλουμε με έναν τρόπο τη θέση μας,
όταν έχουμε μία εικόνα που μας δίνει αυτοπεποίθηση, αυτό κατευθείαν μεταφέρεται στον άλλον. Γιατί εμείς νιώθουμε πάρα πολύ καλύτερα, βλέπει μια σωστή εικόνα, βλέπει, εισπράττει την αυτοπεποίθηση που νιώθουμε και τη σταθερότητα. Και ο τρόπος που ανταποκρίνεται ή αντιδρά σε αυτό που λέμε ή στη συνεργασία την οποία έχουμε, ορίζεται σε μεγάλο βαθμό από αυτό που εισπράττει από εμάς. Και αυτό είναι και κομμάτι και της εικόνας μας. Okay? Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Τώρα, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να με ρωτήσετε σε σχέση με αυτό, πριν σας πω δύο-τρία βασικά πράγματα σε σχέση με το business styling και πριν απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις που έχω για σας, από εσάς, έτσι, γιατί έχω πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Εδώ η Στέφη με ρωτάει, ας πούμε, τι άλλο να βάλουμε εκτός από μαύρο και γκρι και άσπρο. Εντάξει. Και θα μιλήσουμε τώρα γιατί κάποια πράγματα τα κάνουμε έτσι και όχι αλλιώς. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι στο business, έτσι, στο εργασιακό περιβάλλον, υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι και τέσσερις βασικοί κώδικες ντυσίματος. Επίσης, να πούμε ότι το 55% των επιχειρήσεων έχει dress code. Το άλλο 45% δεν έχει. Και θα ανήκει στην τελευταία κατηγορία που θα πούμε, κατά κύριο λόγο. Okay. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποια πολύ πολύ βασικά πραγματάκια που πρέπει όλοι να θυμόμαστε, είτε ντυνόμαστε για να πάμε σε ένα γραφείο, είτε είμαστε στο σπίτι, έτσι. Είναι καλό να χρησιμοποιούμε τον ίδιο τρόπο που ντυνόμαστε και στο σπίτι και στο γραφείο, ή στο οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον κι αν είναι αυτό, γιατί δεν είναι μόνο γραφεία, είναι. Εντάξει, υπάρχουν μηχανικοί που δουλεύουν σε εργοτάξια, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δουλεύουν σε σχολεία, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν με παιδιά, νοσοκομεία, γιατροί, δικηγόροι, πείτε άλλα. Για γράψτε μου σε τι εργασιακό περιβάλλον είστε. Για γράψτε μου, υπάρχουν καλλιτέχνες. Και κάθε περιβάλλον έχει και πολύ διαφορετικό στυλ και κάθε άνθρωπος έχει πάρα πολύ διαφορετικό στυλ και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτά να τα συνδέουμε όλα μέσα σε μία εικόνα, έτσι. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τους τέσσερις βασικούς τύπους του εργασιακού ντυσίματος, οι οποίοι είναι το business formal, το business professional, το business casual και το τελείως casual. Λοιπόν, το business formal είναι ό,τι πιο τέρμα, φινιρισμένο και ξύλινο μπορείτε να σκεφτείτε. Αφορά πολύ 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 υψηλές θέσεις και είναι ιδιαίτερα αυστηρό. Όλο το τελικό φινίρισμα κρίνεται στις λεπτομέρειες από το cut που λέμε των ρούχων, από τα πατρών, από το ύφασμα, από πάρα πολύ πολύ μικρές λεπτομέρειες. Και γενικά εκεί είμαστε πολύ άσπρο, μαύρο, μπλε, γκρι, τελεία. Δεν έχουμε μοτίβα, δεν έχουμε πολύ έντονα κοσμήματα, έχουμε πολύ διακριτικά κοσμήματα, πολύτιμες πέτρες, χρυσό, ασήμι κτλ. Στο business professional πάμε ένα τσίκ λίγο πιο χαλαρά, ένα τσίκ όμως, και πάλι έχουμε ας πούμε το κλασικό ντύσιμο ενός δικηγόρου, παραδείγματος χάρη, ή μιας δικηγόρου που θα βρεθεί στο δικαστήριο την ώρα που θα δικάσει. Έτσι. Οπότε έχουμε πάλι αυστηρές γραμμές, πολύ καθαρές γραμμές, πολύ ξεκάθαρα χρώματα, solid χρώματα. Αποφεύγουμε τα εμπριμέ, μοτίβα κτλ. Κτλ. Όχι απλά τα αποφεύγουμε, σχεδόν δεν επιτρέπονται, θα έλεγε κανείς. Το business casual, το οποίο είναι η βασική κατηγορία του εργασιακού ντυσίματος, ειδικά στην Ελλάδα, και αφορά τους περισσότερους εργασιακούς χώρους, εκεί το πράγμα έχει μεγάλες δυνατότητες, θα έλεγε κανείς, του πώς θα το ερμηνεύσει ο καθένας. Τις περισσότερες φορές, λοιπόν, εξαρτάται από τον εργασιακό χώρο, έτσι, και από το τι επιτρέπεται από το ίδιο το περιβάλλον. Το business casual μπορεί να είναι πολύ κοντά στο professional, μπορεί όμως να είναι και πολύ πολύ προς το casual. Γενικά, αυτό που προσέχουμε στο business casual είναι να έχουμε μία εικόνα η οποία να σέβεται και τον εαυτό μας και τους απέναντί μας. Δηλαδή, αποφεύγουμε πράγματα τα οποία να εκθέτουν πάρα πολύ δέρμα, να το θέσω έτσι. Αποφεύγουμε τα πολύ κοντά μη. Αποφεύγουμε τα μάνικα και τα πολύ κοντομάνικα. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Το χειμώνα
Γενικά αποφεύγουμε να εκθέτουμε πάρα πολύ δέρμα, έτσι. Είναι καλό να είμαστε λίγο περισσότερο καλυμμένες, ειδικά εμείς οι γυναίκες και οι άντρες αντίστοιχα, να όλη η εικόνα θέλουμε να έχει μια ευπρέπεια συνολικά, έτσι. Χωρίς αυτό να είναι, πώς να το πω, σκληρό και να μας βάζει ντε και σώνει σε κουτιά. Δεν είναι το κουτί το θέμα, το να πρέπει να μπούμε σε ένα πλαίσιο. Είναι κυρίως το να καταλάβουμε ότι αυτό μας εξυπηρετεί πρώτα εμάς τους ίδιους. Γιατί όταν φοράμε ένα ρούχο το οποίο δεν μας ζορίζει και δεν μας κάνει να το σκεφτόμαστε, αν φοράμε μια πολύ κοντή φούστα λοιπόν, όταν πρέπει να ανέβουμε μια σκάλα, όταν πρέπει να σκύψουμε για το χύψη λόγο ή πρέπει να κάνουμε δύο βήματα ή να καθίσουμε, θα το έχουμε στο μυαλό μας του να το πιάσουμε, να το τραβήξουμε, να το φέρουμε εκεί που πρέπει κτλ. Κτλ. Ενώ αν βάλουμε μια πλισέ μίντι φούστα παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το σκεφτούμε, δεν μας τρώει ενέργεια, δεν μας τρώει χώρο και χρόνο από αυτό το οποίο καλούμαστε κάθε μέρα να κάνουμε. Δήμητρά μου, κομμωτινή γραφείο, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, να, για σένα τα λέω. Το business casual, λοιπόν, είναι κατά κύριο λόγο και δικό σου βασικό στυλ στο γραφείο, σωστά? Λοιπόν, οπότε, επιλέγουμε πράγματα τα οποία δεν θα μας φέρουν σε δύσκολη θέση κάποια στιγμή. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε ένα έτσι και θα έχουμε φόβο μήπως βγει το στήθος μας έξω ή κάτι. Λοιπόν, έχει σημασία επομένως τα ρούχα μας να μην μας εκθέτουν ιδιαίτερα, για να μην το έχουμε και στο νου μας κατά κύριο λόγο και για όλους τους άλλους. Έτσι. Επίσης, θέλουμε οι υπόλοιποι να ασχολούνται με αυτό που εμείς έχουμε να πούμε ως επαγγελματίες και ως συνεργάτες. Όταν λοιπόν θέλουμε να επικοινωνήσουμε ή να πούμε ότι ξέρεις σου έχω ετοιμάσει αυτό εδώ το project και τα λοιπά και τα λοιπά, οτιδήποτε, ή θέλουμε να επικοινωνήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο, είτε σε συνεργατικό επίπεδο, με έναν συνάδελφό μας, με οποιονδήποτε, έχει σημασία να μπορεί ο άλλος να μας ακούσει. Όταν έχουμε ένα κομμάτι που είναι αρκετά πιο ανοιχτό από ό,τι πρέπει ενδεχομένως, δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι ακούει εμάς και ότι δεν έχει εστιάσει αυτόματα και εγκεφαλικά κάπου αλλού και δεν μας ακούει. Οπότε είναι σημαντικό να το προσέχουμε. Τώρα, στο business casual, αυτό που αλλάζει και για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι μπαίνει μέσα το κομμάτι της δικής μας προσωπικότητας. Θα έλεγε κανείς ότι στο business formal και στο business professional δεν είναι τόσο διακριτό αυτό. Είναι λίγο πιο πολύ στολή. Το business casual και η ομορφιά του είναι ότι παρά το ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες, μας δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούμε και να βάλουμε τις δικές μας προσωπικές πινελιές. Να δείξουμε ξεκάθαρα ποια είναι η προσωπικότητά μας και πάρα πολλές φορές και ποια είναι τα πιστεύω μας. Ποια είναι τα χρώματα που μας εκφράζουν, ποιες είναι οι ενέργειες που μας εκφράζουν, γιατί και τα ίδια τα χρώματα εκπέμπουν μηνύματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα χρησιμοποιούμε ακόμη και σε ένα εργασιακό περιβάλλον προκειμένου να επικοινωνήσουμε. Έτσι. Λοιπόν, και το casual φυσικά από εκεί και πέρα είναι πολύ πολύ πιο άνετο. Δηλαδή, συζητούσαμε π.χ. με αγαπημένη φίλη και πελάτη τη Λιάνα, η οποία είναι νηπιαγωγός και δουλεύει με παιδάκια. Και το στυλ το δικό της είναι καθαρά casual. Γιατί πρώτον, πρέπει να είναι πάρα πολύ άνετη και να μπορεί να κυλιστεί στο πάτωμα και να παίξει με τα παιδιά και να έχει αυτή την άνεση. Κατά δεύτερον όμως, έχει σημασία όταν έχεις να κάνεις με παιδιά και μάλιστα τόσο μικρά, να μπορείς να τους κεντρήσεις το ενδιαφέρον και να δώσεις χαρά και ενέργεια στην όλη εικόνα. Γιατί τα παιδιά προσέχουν πάρα πολύ το τι φοράνε οι δασκαλοί τους. Νομίζω ότι όσοι ασχολείστε με το κομμάτι της εκπαίδευσης, σίγουρα το έχετε προσέξει, ότι τις περισσότερες φορές τα παιδιά βγάζουν ακτινογραφία τους δασκάλους. Το θυμάμαι και από μένα την ίδια. Το πόσο πολύ πρόσεχα τις καλοντημένες δασκάλες ή τους κακοντημένους, κάποιους κακοντημένους καθηγητές, είχαμε και κάποιους πολύ καλοντημένους, τους θυμάμαι ακόμα, και το σχολιάζαμε και μεταξύ μας πάρα πολλές φορές. Οπότε παίζει ρόλο. Και πόσο μάλλον η Λιάννα συγκεκριμένα είναι και ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ, έτσι, έχει μια ενέργεια πολύ όμορφη, και αυτό εκφράζεται μέσα από την εικόνα της. Λοιπόν, πέντε πράγματα που θέλω, έξι μάλλον για την ακρίβεια, έξι πράγματα που θέλω να έχετε στο μυαλό σας, προκειμένου να δημιουργήσετε τη δική σας business casual εικόνα. Παιδιά, ακούτε μερικά ηχητικά εφέ, δεν είναι τίποτα, είναι το γατί, το οποίο βλέπει τα πουλιά και έχει πάθει αμόκ. Θέλει να τα φάει όλα, δεν είναι.
Δεν θα μπορέσει γιατί είναι έξω το παράθυρο. Αλλά θέλει όμως. Τι είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμάστε. Πρώτον, ξεκινάω πάντα από αυτό, από κάθε course, από κάθε συνεδρία προσωπική και από όποιον, ό,τι και αν κάνω, πάντα ξεκινάω από αυτό και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Η επίγνωση, παιδιά. Η επίγνωση όταν λέω εδώ αφορά, είναι δυσυπόστατη. Δηλαδή είναι το να ξέρουμε πριν απ' όλα ποιοι είμαστε εμείς, έτσι, ποια είναι η προσωπικότητά μας, τι θέλουμε να πούμε και τι θέλουμε να πετύχουμε, ειδικά στον επαγγελματικό μας στίβο, okay? Μπορεί να θέλουμε μια προαγωγή, μπορεί να θέλουμε να αλλάξουμε εργασιακό περιβάλλον, μπορεί να θέλουμε να πάμε σε μια άλλη εταιρεία, μπορεί να θέλουμε να φτιάξουμε τη δική μας εταιρεία, μπορεί να θέλουμε να πετάξουμε τη στολή και να μπούμε σε ένα πάρα πολύ creative περιβάλλον, γιατί έτσι, γιατί αυτό είμαστε και αυτό θέλουμε. Πού είναι η Χρυσάνθη Κοσταρά να πούμε για τον πλήσ μας. Γιατί έχουμε βρει τον πλήσ μας, λέει η Χρυσάνθη, και θέλουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Γιατί θέλουμε να επιβληθούμε σε ανθρώπους που δεν αναγνωρίζουν την αξία μας. Για τα χίλια γιατί, έτσι, που έχει ο καθένας σας και ο καθένας μας. Όταν έχουμε λοιπόν επίγνωση του ποιοι είμαστε, τι μπορούμε, τι θέλουμε, πιστέψουμε στον εαυτό μας, έχουμε ήδη τη βάση για να πάμε παρακάτω. Το δεύτερο πράγμα για το οποίο πρέπει να έχουμε επίγνωση είναι σε ποιο περιβάλλον βρισκόμαστε εργασιακά, έτσι, τι μπορεί να σηκώσει αυτό το περιβάλλον και τι όχι, έτσι, ποιοι είναι οι κώδικες επικοινωνίας, η στιλιστική μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον και πώς μπορούμε να τους σεβαστούμε και ταυτόχρονα να τους χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να πούμε αυτά που θέλουμε μέσα από την εικόνα μας. Έτσι, σας το έχω πει και άλλες φορές. Αν πας σε ένα Γερμανό να μιλήσει ελληνικά, όσο ευγενικά και να του πεις καλημέρα, δεν θα μπορέσει να σε καταλάβει. Πρέπει να το πεις στη γερμανικά ή αν μη τι άλλο σε μια γλώσσα που να είναι κοινή. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργεί και η στιλιστική γλώσσα. Όταν σε ένα περιβάλλον αντιλαμβάνονται τη γλώσσα του business professional και εμείς πάμε full casual με το τζιν το σκισμένο και τη σαγιονάρα και θέλουμε να δηλώσουμε πόσο creative άνθρωποι είμαστε, δεν θα μπορέσουν να μας καταλάβουν. Αντιθέτως, θα σοκαριστούν. Θα θεωρήσουν ότι δεν είμαστε συμβατοί με αυτό το πράγμα, ας πούμε, όταν πάμε να κάνουμε μια συνέντευξη, έτσι, για μια δουλειά. Και σε αυτό θα απαντήσω στη Φρόσο, η οποία με ρωτάει κάτι πολύ συγκεκριμένο, θα σας το απαντήσω σε λίγο, σε σχέση με αυτό, γιατί μου κάνει μια πολύ ωραία ερώτηση πάνω σε αυτό η Φρόσο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι η επίγνωση. Το δεύτερο πράγμα είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός στο περιβάλλον το οποίο κινούμε. Καλώς στη Βασιλική, ετοιμής πολυπλέξη. Καλημέρα, γλυκιά μου. Το περιβάλλον στο οποίο κινούμε, να το σέβομαι, έτσι, και να σέβομαι και τον εαυτό μου και τις ανάγκες μου και τις ιδιαιτερότητές μου και να μην τις διαπραγματεύω. Και αυτό πρέπει να το δηλώνω μέσα από την εικόνα μου. Να μην δέχομαι να δείχνω με την εμφάνισή μου, και είναι, παιδιά, μπορεί να σας φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, αλλά κι όμως, ήδη από τον τρόπο με τον οποίο είμαστε ντυμένοι και μπαίνοντας σε ένα χώρο, δηλώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά πόσον ο άλλος μπορεί να υπερβεί τα όρια ή δεν μπορεί να τα υπερβεί. Του έχουμε βάλει κατευθείαν, κατευθείαν γραμμές. Και ακόμα κι αν δεν τις καταλάβει και τις περάσει, είναι πιο εύκολο να του τις κόψουμε σε σχέση με το να μην έχουμε αυτή την εικόνα. Σας το λέω από πείρα, σας το λέω γιατί δεν το έχω δει μόνο σε μένα την ίδια να συμβαίνει, το έχω δει σε πάρα πολύ κόσμο γύρω μου και σε άντρες και σε γυναίκες. Το έχω δει άπειρες φορές, δηλαδή είναι σχεδόν νόμος. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις που δεν λειτουργεί. Ελάχιστες. Και συνήθως έχει να κάνει εκεί είτε με ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται, είτε με ανθρώπους που αντιλαμβάνονται πάρα πολύ περισσότερο και έχουν ενσυναίσθηση και δεν υπολογίζουν τόσο πολύ αυτού του είδους τα κομμάτια. Όλοι οι υπόλοιποι, το 90%, θα το λάβουν υπόψη πριν κάνουν το οποιοδήποτε βήμα ή πριν προσπαθήσουν να προσβάλλουν ή πριν προσπαθήσουν να επιβληθούν σε έναν άλλον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους. Okay. Ο σεβασμός λοιπόν, το πώς τον εκφράζουμε σε σχέση με το περιβάλλον, το πώς τον εκφράζουμε σε σχέση με τον εαυτό μας και πώς με την εικόνα μας τον επιβάλλουμε, έτσι, επιβάλλουμε στους άλλους να μας σέβονται, έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά στο business περιβάλλον, έτσι.
Το άλλο εξαιρετικά σημαντικό είναι η άνεση, έτσι. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση τα ρούχα μας να μας τρώνε, και τα παπούτσια μας επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, να μας τρώνε ενέργεια. Δηλαδή, δεν θέλουμε να φοράμε κάτι το οποίο μετά από ένα 8ωρο, 10ωρο δουλειάς, θα μας κάνει να είμαστε 20% περισσότερο κουρασμένοι από ό,τι πριν. Υπάρχουν εξαιρετικές λύσεις πια και μια και μιλούσαμε το πώς μπορούμε να δουλέψουμε από το σπίτι πια και να κάνουμε ένα Zoom meeting ή οτιδήποτε, υπάρχουν αυτά τα εξαιρετικά Joker pants και στον άντρα και στη γυναίκα, τα οποία τι είναι. Είναι υφασμάτινα παντελόνια, τα οποία έχουν πατρόν και λάστιχο στη μέση, όπως μία αθλητική φόρμα. Είναι όμως παντελόνι. Πολλές φορές έχουν και ένα κορδονάκι στη μέση για να σφίγγουν είτε και λάστιχο. Λοιπόν, τέτοιου είδους παντελόνια, τα οποία είναι πανάνετα, πανάλαφρα, μπορούν να είναι μάλινα, μπορούν να είναι βισκόζι, μπορούν να είναι βαμβακερά, μπορούν να είναι σε τεχνικό ύφασμα επίσης, να μπορούν να είναι και αδιάβροχα ή τέλος πάντων αυτό που λέμε αλέκιαστα για ανθρώπους που δουλεύουν σε περιβάλλοντα που είναι πιθανό να λεκιαστούν ή κάτι και είναι σημαντικό να μην αφήσει κάτι πάνω στο ρούχο ένας λεκές. Λοιπόν, αυτού του είδους τα παντελόνια είναι εξαιρετικά. Είναι πάρα πολύ άνετα και την ίδια στιγμή έχουν μια πάρα πολύ business εικόνα. Αλλά και πιο φρέσκια, δεν είναι ξύλινη, δεν είναι πάρα πολύ σφιχτή και ατσαλάκωτη, έτσι. Για εμάς τις γυναίκες οι φούστες επίσης, οι οποίες δεν είναι πολύ κοντές, είναι πάρα πολύ άνετες, κάποια πολύ άνετα φορέματα. Γενικά όμως η άνεση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Έχω καταργήσει τελείως τα ρούχα τα οποία με σφίγγουν και δεν με αφήνουν να κινηθώ άνετα και γρήγορα. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις πια, ακόμα και σε πουκάμισα και σε τοπ και σε τίσερτ και σε όλες τις κατηγορίες που μπορούν να είναι πάρα πολύ άνετα και πάρα πολύ αφηγηματικά και να είναι εξαιρετικά. Δηλαδή αυτό το πουκάμισο που φοράω εγώ αυτή τη στιγμή, αυτό το τοπ της Ναταλή, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ένα μεταξωτό ρούχο, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να είναι business, θα μπορούσε να κάλλιστα να είναι και βόλτας και οτιδήποτε άλλο. Είναι ρηχτό, είναι χαλαρό, ακουμπάει με το σώμα με έναν πάρα πολύ γλυκό τρόπο, έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση, είναι πάρα πολύ ευχάριστο, με καλύπτει παντού, είμαι ντυμένη, έτσι δεν έχω κανένα άγχος. Είναι μπλε, που το μπλε επίσης και σε απάντηση στη στέψη που θα το πούμε σιγά σιγά. Συγγνώμη, είναι το χρώμα το οποίο δηλώνει authority, δηλώνει ότι όποιος μας μιλάει ξέρει για τι πράγμα μας μιλάει συνήθως. Γι' αυτό και το προτιμούν ιδιαίτερα οι πολιτικοί και πολλές άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων, έτσι, εκπαιδευτικοί πάρα πολύ. Είναι ένα χρώμα που δηλώνει. Σε ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αρχικά. Δηλαδή δεν με σφίγγει πουθενά, δεν με κάνει να κρυώνω, έτσι, γιατί το μετάξι είναι και ισοθερμικό. Αν θέλει κανείς μπορεί να το ενισχύσει εσωτερικά. Και τώρα, το πώς θα το συνδυάσει κανείς εξαρτάται για το αν θα γίνει πολύ business professional, business casual ή ακόμα και casual. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, θα σηκωθώ για να με δείτε, το φοράω με ένα ελαφρώς σκισμένο τζιν. Ελαφρώς σκισμένο και με μία γόβα. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά είναι οριακά casual. Είναι το πιο ακραίο του business casual που πάει προς το casual, γιατί το τζιν μου είναι πιο σκισμένο, φθαρμένο. Αν βάλω ένα σακάκι, κατευθείαν μπορώ να του δώσω και ένα ακόμα πιο business τόνο. Έτσι, αν του βάλω όμως ένα λευκό ή ένα κρέμ τζιν φαρδί, Ανδριάννα μου, πώς λέγονται τα παντελόνια? Jogger pants. Σουσουραδά. Γράψτε το λίγο. JOGGER. Jogger pants. Λοιπόν, τα βρίσκετε παντού. Τα βρίσκετε σε πάρα πολλές. Σε όλα σχεδόν τα καταστήματα θα βρείτε jogger pants. Όλες οι εταιρείες λίγο πολύ έχουν βγάλει. Ειδικά φέτος που. Ξέρετε, το homeware έχει γίνει επιστήμη για το πώς μπορεί να νιώθουμε ωραία μέσα στο σπίτι και την ίδια στιγμή να δουλεύουμε και όλες και όλο αυτό που σας περιγράφω από την αρχή. Okay. Καλημέρα κυρία Έφη μου. Καλημέρα, Joker Pants. Μπράβο Κατερίνα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στην Κοζάνη. Σούπερ. Λοιπόν, παιδιά, θέλει μικρές λεπτομέρειες. Αυτό λοιπόν το top, αν το έβαζα με ένα λευκό jean,
το οποίο να ήταν, ας πούμε, σε ένα mumfit, σε μια mumfit γραμμή, και έβαζα ένα λιτό μποτάκι ή πάλι μια γόβα. Αν έβαζα ένα sneaker θα το έκανα πιο casual, αλλά αν έβαζα μια γόβα ή ένα μποτάκι θα το έκανα λίγο πιο σοβαρό, επαγγελματικό και ούτω καθεξής. Άρα, όταν επιλέγουμε άνετα και εύκολα ρούχα, τα οποία όμως να έχουν ένα πολύ καθαρό φινίρισμα, να έχουν πολύ καλές ποιότητες και να αντιπροσωπεύουν αυτό που είμαστε και αυτό που θέλουμε να πούμε, μπορούμε να κάνουμε παπάδες, αυτό που λέω. Μπορούμε να κάνουμε πάρα 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 πολύ ωραία πράγματα. Okay. Είπαμε λοιπόν ότι τα ρούχα μας θέλουμε να μας δίνουν άνεση, να μας δίνουν ενέργεια, γιατί όταν κοιτιόμαστε στον καθρέφτη, παίρνουμε ενέργεια από μια εικόνα η οποία μας ευχαριστεί και μας κάνει να νιώθουμε όμορφα, έτσι. Παίρνουμε ενέργεια, φορτίζουμε από αυτό το πράγμα, οπότε τα ρούχα και τα παπούτσια τα χρησιμοποιούμε για να πάρουμε ενέργεια, όχι για να μας αντλήσουν εκείνα ενέργεια και να μας ξεζουμίσουν. Ωραία! Δεν θέλουμε ρούχα τα οποία να μας φύγουν και να μας ενοχλούν. Τελείωσε τον μπρος θα κάλει την οπόνος. Φτάνει, τους πετάξαμε, έχει πολλά χρόνια που τους πετάξαμε σκορσέδες. Λοιπόν, η πρακτικότητα επομένως. Σας έλεγα προηγουμένως ότι υπάρχουν φάσματα, ας πούμε, που είναι αλέκιαστα. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στα αεροδρόμια ή είναι υπτάμενοι, όπως η Μέρικα Λίμνου που είχαμε μαζί μας προηγουμένως, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Τα υφάσματα από τις στολές π.χ. των αεροσυνοδών και όλων των υπόλοιπων που δουλεύουν που εργάζονται όπως η Aegean τέλος πάντων κτλ. Τα περισσότερα υφάσματα είναι αλέκαστα, έτσι ώστε ό,τι και αν συμβεί, να μπορεί να καθαριστεί άμεσα και εύκολα. Γεια σου Μαράκι μου, γεια σου. Γεια σου Αγγελική μου. Και το εξίσου πάρα πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, είναι αυτά που φοράμε να μας εκφράζουν. Έτσι. Να μας εκφράζουν, να δηλώνουν με έναν τρόπο την προσωπικότητά μας, αυτό που είμαστε και αυτό που θέλουμε να πούμε. Πολλές φορές και αυτό που θέλουμε να γίνουμε. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, σας το έχω πει με όσους δουλεύουμε μαζί, είτε στα courses, είτε στο personal και έχετε απαντήσει σε ερωτηματολόγια. Ξέρετε ότι η ερώτηση που κλείνω πάντα είναι το πού θέλετε να είστε 5 χρόνια μετά. Πού φαντάζεστε τον εαυτό σας 5 χρόνια μετά. Φανταστείτε ότι έχετε ένα τζιν, έχετε ένα λιχνάρι και τώρα μπορείτε να το τρίψετε και ό,τι σκεφτείτε. Δεν πάει να έχει κορονοϊούς, δεν πάει να έχει τις Παναγιές στα μάτια, δεν πάει να είστε δυστυχισμένοι αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να έχετε ένα λιχνάρι μπροστά σας να το τρίψετε και να μπορείτε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Πώς ακριβώς θέλετε να ζείτε σε 5 χρόνια από τώρα. Βάλτε αυτή την εικόνα εκεί και δείτε πώς μπορείτε να ντυθείτε το ρόλο σήμερα. Και θα μου πεις, αν εγώ θέλω να πίνω πίνα κολάντα, ρε φίλε, στην Καραϊβική και να ζω με passive income και να, τέλος πάντων, να είμαι ισοδηματίας και να περνάω τέλεια, πώς θα το ντυθώ τώρα το ρόλο, θα βάλω τα χαβανέζικα που κάμισα και θα πάω στην τράπεζα να δουλέψω. Όχι. Αλλά θα αρχίσεις τις ανάποδες ερωτήσεις και θα πεις, εγώ θέλω αυτό, βλέπω τον εαυτό μου εκεί. Πώς μπορώ να το πετύχω, πρέπει να γίνει αυτό. Για να γίνει αυτό, εγώ τι πρέπει να κάνω, αυτό. Για να κάνω αυτό, εγώ τι πρέπει να μάθω, τι πρέπει να γίνω, τι πρέπει να κάνω. Και όλα αυτά. Όλα αυτά καταλήγουν στο πώς σήμερα μπορώ να κάνω το πρώτο βήμα και να πάω παρακάτω στο επόμενο. Δηλαδή, μόλις δεις το τέλος της διαδρομής, αρχίζει σιγά σιγά και δημιουργείται με αυτές τις ερωτήσεις ο δρόμος από εκεί μέχρι εδώ. Και σιγά σιγά ξέρεις ποιο είναι το πρώτο βήμα που μπορείς να κάνεις για να πας προς αυτή την κατεύθυνση. Και ντύνεσαι το ρόλο. Αυτόν τον ρόλο. Θέλω να πάρω προαγωγή, ας πούμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και ας είναι. Και λοιπόν, εσύ είσαι αυτό που είσαι. Είσαι. Υπάρχει μια εταιρεία η οποία σε απασχολεί. Λέμε τώρα. Ναι. Κάνεις πάρα πολύ καλά τη δουλειά σου. Ναι. Έχεις δείξει ότι κάνεις πάρα πολύ καλά τη δουλειά σου. Ίσως όχι αρκετά. Έχεις επιβάλει την παρουσία σου στο χώρο. Ίσως όχι αρκετά. Μήπως ήρθε η στιγμή για να το κάνεις. Τι μπορείς να αλλάξεις στην εμφάνισή σου που να δηλώνει ξεκάθαρα το, ξέρεις, εκείνο που μπαίνει σε ένα χώρο και λέει, «Ωπ, κάτι άλλαξε, Μαρία».
που να μπεις με μία άλλη αυτοπεποίθηση, με μία άλλη ενέργεια μέσα, πόσο περισσότερο μπορεί να σε προσέξουν οι προϊστάμενοι σου ενδεχομένως, προκειμένου, και πόσο αυτό μπορεί να σου δώσει την αυτοπεποίθηση να βγεις μπροστά και να μιλήσεις. Για σκεφτείτε το, μήπως έχει κάποια σημασία. Για πείτε μου αν έχετε κάποιες ερωτήσεις πριν ξεκινήσω να... καλημέρα, όμορφή μου, καλημέρα. Να απαντάω εδώ, καταρχάς, την ερώτηση της Στέφης που λέει τι μπορούμε να φορέσουμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον που να μην είναι γκρι και μαύρο. Λοιπόν, όπως σας είπα, το μπλε είναι μια πολύ σίγουρη λύση, έτσι. Όπως επίσης και το μπλε της νύχτας, το οποίο κάνει λίγο πιο μοβ. Έτσι, είναι στην ουσία ένα μπλε μοβ. Φέτος είναι πάρα πολύ έντονη τάση οι μονοχρωμίες. Το είδαμε ξεκάθαρα και στην αρκομοσία του καινούριου Αμερικάνου Προέδρου, του Τζο Μπάιντεν. Είδαμε ότι σχεδόν όλες οι γυναίκες ήταν ντυμένες σε μονοχρωμίες και μάλιστα ήταν τόσο σαφές ότι κάθε μία από αυτές μέσα από την εικόνα της ήθελε να μεταφέρει ξεκάθαρα μηνύματα, από τη στήριξη σε Αφροαμερικάνους σχεδιαστές, μέχρι τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να δηλώσουν ελπίδα, χαρά, αισιοδοξία, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Βλέπετε λοιπόν ότι καλημέρα Ειρήνη μου, καλημέρα Λυκιά μου, καλημέρα κύριε Χρονάκη, καλή σας ημέρα. Τα μηνύματα λοιπόν που μεταφέρουμε μέσα από την εικόνα μας, ακόμη και με την επιλογή των χρωμάτων, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το μπλε της νύχτας, το λευκό και το μπέζ, εκτός από το μαύρο και το γκρι, είναι πάρα πολύ αγαπημένα business styling χρώματα. Okay. Γιατί μεταφέρουν τα αντίστοιχα μηνύματα. Το καφέ επίσης για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την ψυχολογία είναι ένα χρώμα ζεστό το οποίο δηλώνει μια εγκάρδια τάση και θα έλεγε κανείς και μια αγκαλιά, έτσι, δημιουργεί μια ζεστή σχέση του θεραπευόμενου και του θεραπευτή. Είναι ένα χρώμα που το αγαπάμε. Για τον μπλε είπαμε ήδη, το λευκό έχει αυτή την καθαρότητα και αυτή την ανοιχτή καρδιά θα έλεγε κανείς και την αισιοδοξία και την αγνότητα που είναι πολύ όμορφο πράγμα να επικοινωνείται μέσα από μία επαγγελματική θέση. Μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί και με όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Το μπέζ, το οποίο είναι η λατρεία δικιά μου, το ξέρετε όλοι, έτσι, που έχει αυτή τη γήινη διάθεση και την ισορροπία της φύσης και μια ζεστασιά, έτσι, και μια ηρεμία. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά χρώματα που μπορεί επομένως κανείς να χρησιμοποιήσει. Θα έλεγα ότι, Στέφη μου, επειδή και εσύ είσαι εκπαιδευτικός, ότι είναι καλό να αποφεύγουμε όταν διδάσκουμε πράγματα τα οποία έχουν περισσότερη πληροφορία από αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε. Δηλαδή, πολύ έντονα ψυχεδελικά εμπριμέ, έτσι, που είναι πολύ σκληρά στο μάτι και κουράζουν το μάτι αυτού που μας βλέπει. Όταν είμαστε λοιπόν μπροστά και πρέπει να μιλήσουμε για κάποια ώρα σε μαθητές, είναι λίγο κουραστικό να έχουμε ένα πάρα πολύ, αυτό που λέμε, ζαλιστικό ριγέ ή ένα πολύ έντονο ψυχεδελικό εμπριμέ. Και τα πολύ pop χρώματα σε μεγάλη επιφάνεια. Μπορούμε να βάλουμε ένα φούξ, ένα ροζ, ένα κίτρινο, ένα νέο πράσινο. Αυτά, αν τα φορέσουμε πάνω μας για το χύψη λόγο που μας εκφράζουν, είναι καλό να τα φορέσουμε σε λεπτομέρειες και όχι σε μεγάλη έκταση. Δηλαδή, να μην είναι μια νέο πράσινη μπλούζα ολόκληρη. Μπορεί να είναι μια νέο ζώνη σε ένα λευκό μπλουζάκι. Αλλά καλό είναι να μείνει σε μεγάλη επιφάνεια, γιατί είναι πολύ κουραστικό όταν μας παρακολουθεί κάποιος. Okay? Είναι καλό να τα αποφεύγουμε. Τώρα, η Φρόσο ρωτάει, σε συνέντευξη για δουλειά για επιχείρηση μόδας, κοστούμι ή κάτι πιο μοντέρνο? Λοιπόν, γλυκιά μου, όταν στα εργασιακά περιβάλλοντα που αφορούν τη μόδα, τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά και είναι λίγο πιο ενημερωμένα σε σχέση με τη μόδα. Το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα που θα σου έλεγα είναι, αν πας για συνέντευξη για δουλειά σε επιχείρηση μόδας, να φροντίσεις πριν απ' όλα να είσαι ο εαυτός. Να φορέσεις κάτι με το οποίο να νιώθεις ότι είσαι εσύ. Απλά ιδανικά στην καλύτερη δυνατή εκδοχή σου. Έτσι. Αυτό. Δηλαδή, αυτό που σε κάνει να νιώθεις, να σου δίνει τη μεγαλύτερη δυνατή αυτοπεποίθηση σε ένα πρωινό look. Okay. Το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο που θα σου έλεγα είναι ότι θα ήταν καλό λίγο να μελετήσεις το ύφος της επιχείρησης. Okay.
Δεν έχουν όλες οι εταιρείες. Γεια σου, Σοφία μου, καλημέρα. Δεν έχουν όλες οι εταιρείες το ίδιο ύφος. Αρχικά, είναι καλό να δεις πόσο το δικό σου στυλ είναι συμβατό με την εταιρεία στην οποία πας να δουλέψεις. Γιατί αν είναι κάτι πολύ διαφορετικό από σένα, αν είναι μια εταιρεία η οποία είναι πάρα πολύ κλασική και σένα το στυλ σου είναι πάρα πολύ pop, ας πούμε, ενδεχομένως και για σένα να μην είναι τόσο ταιριαστό αυτό το περιβάλλον. Αν όμως είναι, προσπάθησε να δανειστείς ή να εμπνευστείς από στοιχεία που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη εταιρεία και να τα εντάξεις στην εικόνα σου με έναν τρόπο, αλλά την ίδια στιγμή καλό είναι να μην είσαι ρόλος, έτσι. Να μην προσπαθήσεις να μπει σε κάτι που δεν είναι δικό σου. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι να είσαι εκεί με ειλικρίνεια και με συνέπεια πριν από όλα σε αυτό που εσύ είσαι και πρεσβεύεις. Okay? Αυτό θέλω να θυμάσαι. Οπότε το κοστούμι δεν είναι απαραίτητο ούτε υποχρεωτικό. Είναι καλό να αποφύγεις, όπως είπαμε, τα πάρα πολύ έντονα χρώματα. Είναι καλό να αποφύγεις σκισμένα τζιν και πράγματα τα οποία να είναι πολύ ιδιαίτερα, έτσι. Αλλά την ίδια στιγμή να είσαι ο εαυτός. Αν δείτε, παιδιά, πώς οι buyers των μεγάλων εταιριών πηγαίνουν να βάλουν παραγγελίες στους πολύ μεγάλους οίκους του εξωτερικού, θα πάθετε σοκ. Δηλαδή, όσο πιο τρελά και όσο πιο περίεργα, τόσο πιο ή όσο πιο χύμα. Δηλαδή, τώρα είναι η νέα τάση, το ότι φοράω σαγιονάρες από κάτω και από πάνω φοράω τέντι, παλτό και... Ξέρεις, σε ένα πάρα πολύ creative και είμαι ό,τι να είναι, αλλά όλο αυτό το στηρίζω πράγμα. Μπορεί κανείς να το υποστηρίξει αυτό, it's okay. Αλλά γενικά είναι καλό σε συνεντεύξεις για δουλειά να είμαστε ο εαυτός μας, αλλά την ίδια στιγμή να αντιλαμβανόμαστε σε ποιο περιβάλλον πάμε. Okay, αυτό. Νένσι, τι να φορέσει κάποιος για συνέντευξη για δουλειά σχετικά με καλλιτεχνικά. Λοιπόν, τώρα, το καλλιτεχνικό περιβάλλον είναι, εξαρτάται, είναι πάρα πολύ σχετικό το σε ποιο περιβάλλον καλλιτεχνικό. Δηλαδή, αν είναι κάποιος μουσικός ή τραγουδιστής και είναι για να ανέβει στο stage εκεί τα πράγματα μπορούν να είναι όσο πιο τρελά θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε άπειρα πράγματα. Συνέντευξη για δουλειά σχετικά με τα καλλιτεχνικά. Να κάνει συνέντευξη για να πάρει ένα ρόλο στο θέατρο, ας πούμε. Εξαρτάται. Αν πρέπει να κάνει audition, εγώ θα έλεγα ότι η εικόνα πρέπει να είναι όσο πιο λιτή γίνεται για να μπορείς να προσαρμόσεις τον εαυτό σου μέσα στο ρόλο. Γιατί εκεί θα πρέπει να πας σε ένα ρόλο. Αν ξέρεις ποιος είναι ο ρόλος, προσπάθησε να φορέσεις κάτι που είναι ο ρόλος. Να είναι όσο πιο κοντά στο ρόλο. Για να μπορείς να τον ενσαρκώσεις και πολύ πιο εύκολα όταν έρθει η ώρα να κάνεις το δικό σου κομμάτι. Okay? Το καλλιτεχνικό λοιπόν έχει, αν είσαι, ασχολείσαι με το χορό. Εκεί τι να συζητήσω, εκεί πρέπει να μπει και να χορέψει. Άρα έχει να κάνει με το είδο που πρέπει να χορέψει. Αν είναι commercial, αν είναι τακούνια, αν είναι Latin, αν είναι σύγχρονο. Όλα αυτά έχουν μία φύγη στο καθένα ξεχωριστά. Οπότε και η εικόνα πρέπει να είναι ανάλογη με αυτό. Έτσι. Τώρα, παντού και στα πάντα, αυτό που σας είπα είναι η επίγνωση. Επίγνωση του πού πάμε, για να κάνουμε τι, και ποιοι είμαστε και τι θέλουμε να δηλώσουμε. Έτσι. Όπου και αν πάτε όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είστε ο εαυτός σας. Έτσι. Αυτό θέλω να θυμάστε πάντα, απλά στην καλύτερη δυνατή εκδοχή. Και αν δεν ξέρετε πώς να το πετύχετε αυτό, μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε μένα προσωπικά, είτε στη σελίδα στο Instagram, είτε στη σελίδα στο Facebook και να συζητήσουμε όταν είσαι σε εργαστήρι και λερώνεσαι. Μαρία, μαράκι μου. Λοιπόν, αρχικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό που έλεγα, υφάσματα τα οποία δεν λεκιάζουν. Έτσι, καλημέρα Φωτεινή μου, καλό μήνα. Λοιπόν, μπορείς να χρησιμοποιήσεις υφάσματα που δεν λεκιάζουν. Υπάρχουν τέτοια. Διαφορετικά, μπορείς να παραγγείλεις ποδιές ειδικές, ειδικά εσύ που είσαι σε εργαστήριο, που να είναι πολύ ιδιαίτερες. Έχω βρει μια-δυο πολύ έτσι, ωραίες εταιρείες, οι οποίες φτιάχνουν ποδιές, είτε για bartenders, είτε για μάγειρες κτλ, οι οποίες είναι και δερμάτινες, φτιάχνουν και δερμάτινες, καταπληκτικές, με φινίρισμα, με λεπτομέρειες, είτε και υφασμάτινες, πάλι αλέκιαστες.
Σε αυτή την περίπτωση είσαι καλυμμένη και δεν λερώνεσαι. Οκ. Okay. Αλλά την ίδια στιγμή είσαι και στη λάτη. Δεν είσαι όπως να είναι, έτσι. Φοράς μια πολύ wow ποδιά πάνω από το κανονικό σου outfit. Αυτό είναι μια λύση. Οκ. Okay. Κάθε περιβάλλον έχει τους δικούς του κανόνες και τις δικές του ανάγκες. Ένας μηχανικός, ας πούμε, που είναι στο δρόμο ή είναι μέσα στο γιαπί και οι συνθήκες δεν μπορούν να υποστηρίξουν, ας πούμε, γόδες. Εκεί θέλουμε μια σωστή αρβίλα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά έχει να κάνει με το περιβάλλον. Τώρα συζητούσαμε ουσιαστικά για πιο corporate περιβάλλοντα και για το πώς μπορούμε επίσης να δουλεύουμε από το σπίτι, κρατώντας την ψυχολογία μας και κρατώντας και την business εικόνα που θέλουμε να έχουμε. Επίσης, να σας πω ότι έχω μάθει ιστορίες για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει Zoom call συνεντεύξεις για δουλειά και έχουν ντυθεί από τη μέση και πάνω και τους έχει ζητηθεί να σηκωθούν. Και δυστυχώς βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να είναι από κάτω με τη φόρμα και την παντόφλα και χάσαν τη δουλειά. Σκεφτείτε το λίγο. Δεν ξέρετε ποτέ τι μπορεί να χρειαστεί και δεν σκεφτείτε λίγο. Είναι. Σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχει όρεξη να πάτε στο γραφείο με την παντόφλα. Όχι. Γιατί να το κάνετε αυτό στο σπίτι. Και άντε, πες την παντόφλα να την καταλάβω, γιατί στο σπίτι δεν φοράμε παπούτσια αν δεν είναι πεντακάθαρα. Αλλά το παντελόνι ή τη φούστα ή ξέρω εγώ το κάτω μέρος το οποίο να είναι ρούχο και να μην είναι πιτζάμα, παιδιά, το θεωρώ επιβεβλημένο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οκ. Okay. Σκεφτείτε το. Αυτά είχα να σας πω εγώ σήμερα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν πήρατε πληροφορία και αν μάθατε κάτι από αυτό και θεωρείτε ότι θα φανεί χρήσιμο και σε κάποιον άλλον, μπορείτε να το μοιραστείτε. Μπορείτε επίσης να πατήσετε like και καρδούλες κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα για το τι μπορεί να κάνει με την επαγγελματική του εικόνα, μπορεί να στείλει μήνυμα στη σελίδα στο Facebook και στο Instagram για να μάθει περισσότερα για τα courses τα οποία τρέχουν ή για τις προσωπικές συνεδρίες που μπορεί να κάνει μαζί μου. Σας φιλώ. Καλή σας ημέρα.